Πάμε τώρα να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις εις βάθος, θα έλεγα, μιας και νομίζω ότι και με τα παραδείγματα που έχουμε φτιάξει ήδη, έχουμε καταλάβει γενικώ τι παίζει με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και τις κλάσει. εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε όμως μερικά κολοκυθάκια τα οποία μας προσφέρει η Python για να κάνουμε τη ζωή μας ακόμα πιο εύκολη και βεβαίω θα ακολουθήσουν και άλλα δύο μαθήματα στον αντικείμενο στρεφή προγραμματισμό που πραγματικά θα επεκτείνουν ακόμα το πλουστάσιό μα. Να ξεκινήσουμε με μια απλή άσκηση όπου θα ασχοληθούμε με την αναφορά στο αντικείμενο. Θα κατασκευάσουμε μια άδεια κλάση, θα τυπώσουμε τη self και θα δηλώσουμε ένα αντικείμενο αμέσω μετά πάνω σε αυτή την άδεια κλάση και θα το τυπώσουμε. Πάμε να το κάνουμε αυτό για να ρίξουμε μια ματιά και πάλι στα references, στις αναφορές που λέμε και να το εμπεδώσουμε ακόμα καλύτερα συνεπώς αυτή θα είναι η άσκηση 9 και τώρα αυτό το οποίο θέλω λοιπόν να φτιάξουμε εδώ είναι να φτιάξουμε όχι μια ψηλάς, μια κλάση η οποία θα λέγεται empty και η οποία δεν θα κάνει απολύτως τίποτα στην ουσία αλλά θα πηγαίνω στην init και θα κάνω μια απλή εκτύπωση του self εντάξει. αμέσως μετά θα πάω εδώ πέρα και θα φτιάξω ένα αντικείμενο τύπου empty και στη συνέχεια θα τυπώσω πάλι το ε. Οπότε αυτό το οποίο θέλω να βάλεις καλά με στο μυαλό σου είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια έτσι. Δηλαδή έχουμε μάθει ότι το self είναι μια αναφορά στο ίδιο το αντικείμενο και αμέσως μετά όταν πηγαίνω και φτιάχνω ένα αντικείμενο το οποίο το ονομάζω ε και λέω τύπος αίμωτο, στην ουσία, μέσω τη αναφορά τυπώνεται η διεύθυνση τη μνήμη που είναι αποθηκευμένο το αντικείμενο. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω λοιπόν είναι ότι βλέπει ότι αυτά τα δύο είναι ακριβώ τα ίδια πράγματα. Και βεβαίω ότι το self είναι η αναφορά στο αντικείμενο. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε εντεμπέδωσει. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. Τα χαρακτηριστικά κλάση. Τα χαρακτηριστικά που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι χαρακτηριστικά σε ένα αντικείμενο. Δηλαδή τα μέλη, έτσι, έχουμε δει ότι κάθε αντικείμενο της κλάσης έχει τα δικά του μέλη. Υπάρχουν όμω κάποιε περιπτώσει που θέλουμε να έχουμε ένα μέλο το οποίο να είναι κοινό σε κάθε αντικείμενο. Προκειμένου λοιπόν να μην πηγαίνουμε σε κάθε αντικείμενο και να φτιάχνουμε ένα αντίγραφο τη ιδέα αυτή τη ιδιότητα, έχουμε τα λεγόμενα χαρακτηριστικά τη κλάση. Μπορούμε να ορίσουμε λοιπόν μεταβλητέ που να είναι κοινέ για όλα τα αντικείμενα τη κλάση και είναι γνωστέ σαν χαρακτηριστικά κλάση. Ωραία, να δούμε λίγο το παραδειγματάκι αυτό εδώ το οποίο πηγαίνει και ορίζει ένα χαρακτηριστικό κλάση. Παρατήρησε, ο ορισμός είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε μια κλάση C, έχει εδώ πέρα τον constructor. Αλλά αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι πριν από την init πηγαίνω και δηλώνω μια μεταβλητή, πηγαίνω και φτιάχνω ένα αντικείμενο και μετά το αρχικοποιώ και όλα. Τώρα, παντού στο πρόγραμμά μα έχουμε πρόσβαση σε αυτό το αντικείμενο σε αυτό το χαρακτηριστικό κλάσης βάζοντας το όνομα της κλάσης τελεία και μετά το όνομα αυτής της μεταβλητής. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να δηλώσουμε πολλά τέτοια χαρακτηριστικά κλάσεις, εντάξει. Είναι κάτι αντίστοιχο τώρα αν έρχεσαι από τη C++ με τα λεγόμενα στατικά μέλη κλάσεις, δηλαδή αυτά τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μια ξεχωριστή μεριά και είναι κοινό αυτό το counter για όλα τα αντικείμενα. Δηλαδή όσα αντικείμενα και να δηλώσω, μόνο μια τέτοια μεταβλητή υπάρχει και όλα τα αντικείμενα επηρεάζουν αυτήν την ίδια μεταβλητή. Αυτό ε, έχει χρησιμότητα σε κάποιες εφαρμογές, για να δούμε εδώ έτσι ένα μικρό παραδειγματάκι. Αυτό το οποίο κάνουμε εδώ είναι ότι η NIT, δηλαδή όταν κατασκευάζει το αντικείμενο, αυξάνει τον μετρητή αυτό κατά ένα. Οπότε είναι κάτι σαν να λέμε μετρητή αντικειμένων αυτή τη κλάση που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά μου. Παρατήρηση λοιπόν εδώ ότι πηγαίνω και κάνω object 1 ότι είναι ίσο με το C, object 2 είναι ίσο με το C, τα κατασκευάζω δηλαδή δύο ξεχωριστά αντικείμενα και αμέσω μετά πηγαίνω και τυπώνω C.counter Βέβαια, η Python έχει και την ιδιαιτερότητα ότι άμα πατήσω πατήσω 1 ή ή 2, δηλαδή object. και ύστερα αυτό το class attribute, θα μου το τυπώσει πάλι. Πάντω, η συνιστόμενη συμπεριφορά για αυτά είναι να βάζουμε το όνομα τη class ακολουθούμενο από το class attribute. Αν το τυπώσω λοιπόν αυτό, θα μου βγάλει 2-2-2. Βλέπουμε εδώ και μία, για πρώτη φορά και μια εναλλακτική χρησιμοποίηση print. Θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά σε επόμενα μαθήματα. Αλλά α του ρίξουμε μια ματιά ότι μπορώ με κόμμα να διαχωρίσω τιμέ και να μου τις τυπώσει όλες σε μία γραμμή. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ μέχρι στιγμής, παρόλα αυτά είναι μία λειτουργικότητα η οποία ιδίω για την bugging θα έλεγα ενδέχεται να είναι χρήσιμη. Ωραία, αυτά λοιπόν για τα χαρακτηριστικά της κλάσης. Πάμε να δούμε τώρα κάτι ακόμα, τη λέξη κλειδί del ή από τον delete δηλαδή διέγραψε όπου μπορούμε να διαγράψουμε οποιοδήποτε αντικείμενο με τη λέξη κλειδί del ως εξής. Πηγαίνουμε και γράφουμε del ακολουθούμενο από το object. Αυτό τώρα είναι μια λειτουργικότητα την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε δει και νωρίτερα. Αλλά προτίμησα να τη δούμε σε αυτό εδώ το σημείο γιατί το delete είναι πραγματικά κάτι πανίσχυρο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να παρτίσεις delete και να ακολουθήσει μετά πρακτικά ό,τι γουστάρει γιατί βάζει ένα αντικείμενο και αυτό το διαγράφει, το αφαιρεί τελείω από τη μνήμη. Λοιπόν πάμε να δούμε λίγο αυτό το προγραμματάκι του Dell.py το οποίο θα σε εντυπωσιάσει πιστεύω. Έχω φτιάξει εδώ μία λίστα που λες και αμέσως μετά πηγαίνω και κοπανάω Dell το L του μηδενός, εντάξει. Δηλαδή το πρώτο στοιχείο της λίστας και αμέσως μετά πηγαίνω και το τυπώνω. Αν το παρατηρήσουμε αυτό το οποίο κάνει είναι ότι πράγματι διαγράφει το πρώτο στοιχείο της λίστας και κάνει και το shift δεξιά όπως θα περιμέναμε. Οπότε είναι εναλλακτικός τρόπος του Dell Προκειμένου να διαγράψουμε ένα στοιχείο λίστα, επίση πηγαίνω από κάτω και φτιάχνω ένα λεξικό. Κοπανάω το κλειδί, αυτό εδώ πέρα το ένα, το διαγράφω και αμέσω μετά τυπώνω το λεξικό. Και όπω βλέπει, έχει μείνει το επόμενο. Οπότε το Dell έχει μια λειτουργικότητα η οποία ξαφνικά πρέπει να σου δημιουργεί μια μικρή εμπλοκή. Για ποιο λόγο, διότι βλέπει ότι έχει τελείω διαφορετική αλλά σωστή συμπεριφορά ανάλογα με το που εφαρμόζεται. Έτσι. Δεν έχει δηλαδή όπω έχουμε δει τι συναρτήσει, αν θε που έχουν μια ενιαία συμπεριφορά, αλλά αναλόγω με το τι εφαρμόζεται έχει και μια τελείω διαφορετική συμπεριφορά. Για να δούμε λίγο κάτι λοιπόν εδώ, γιατί στην πραγματικότητα εμείς σαν κατασκευαστές κλάσσων πια μπορούμε να προγραμματίσουμε τι θέλουμε να γίνεται όταν κάνουμε delete κάτι. Συνεπώ πηγαίνω και ορίζω εδώ μια κλάση, πηγαίνω και ορίζω αυτό το χαρακτηριστικό κλάση στον counter, από τον οποίο το θέτω 0. Όταν γίνεται init, θέλω να προστίθεται ένα στα ενεργά αντικείμενα, και αμέσω μετά δε εδώ αυτό που μοιάζει πολύ ο ορισμό με την init, γιατί έχει τα δύο underscore πριν και μετά. Και λέω, όταν γίνεται delete, θέλω να γίνεται το εξή, να σβήνονται τα ενεργά αντικείμενα κατά ένα, να μειώνονται τα ενεργά αντικείμενα κατά ένα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα εδώ στο προγραμματάκι μου πηγαίνω και λέω ο 1 να είναι ένα τέτοιο αντικείμενο, το μικρον 2 να είναι ένα τέτοιο αντικείμενο, το τυπώνω το... και μου βγάζει ο μετρητής ότι είναι δύο τα αντικείμενά μου. Μέσω μετά διαγράφω ένα αντικείμενο και μου βγάζει ότι τα ενεργά μου αντικείμενα πλέον είναι ένα. Τώρα, γενικώ το Dell θα παίξει πολύ μπάλα, αλλά θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση σε αυτήν εδώ τη μέθοδο και τώρα αυτά με τα underscore όπως καταλαβαίνεις είναι μια λειτουργικότητα της Python η οποία είναι αχανής. Δηλαδή η Python μας δίνει το δικαίωμα με τέτοιου τύπου μεθόδους, οι οποίες λέγονται μάλιστα Dunder Methods ή Special Methods ή διάφορα αποθεωτικά ονόματα τέλος πάντων, να έχουμε λειτουργικότητα στην κλάση που να προσωμιώνει λειτουργίες τις οποίες έχουμε δει στους βασικούς τύπους δεδομένων. Για τον λόγο αυτά πάνω στα Dunder Methods θα αφιερώσουμε ένα ειδικό ολόκληρο μάθημα από τα δύο τα οποία θα ακολουθήσουν πάνω στο αντικειμενό εξυστρεφή προγραμματισμό. Παρ' όλα αυτά όμω, έτσι, σκοπό του μαθήματο περισσότερο ήταν ότι ήθελα να δει τα class attributes όπου μπορώ να κάνω επεξεργασία τους και απλά ήταν χρήσιμο στο παράδειγμα να χρησιμοποιήσω λίγο αυτή την Dunder Method, την DEL, την οποία θα τη δούμε και αναλυτικά σε επόμενο μάθημα. Επόμενες παρατηρήσεις είναι ότι όλοι οι τύποι δεδομένων είναι classes και όλες οι μεταβλητές είναι αντικείμενα, φαντάζομαι αυτό το εμπεδώσαμε. Και τώρα για να δούμε κάποιες ιδιαιτερότητες ελέγχουμε αν δύο αντικείμενα είναι τα ίδια και όταν λέμε ίδια αντικείμενα εννοούμε ίδια διεύθυνση. Με τον τελεστή is. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, άμα βάλω να τυπωθεί αν το 1-2 είναι ίδιο με το 1-2, εννοούμε αν αυτά τα δύο αντικείμενα έχουν την ίδια διεύθυνση. Και θυμάσαι εδώ κάποιε λεπτομέρειε που είχαμε πει στο μάθημα 10, ότι α, δύο λίστε, ακόμα και αν περιέχουν τα ίδια στοιχεία, δεν βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση. Άρα λοιπόν, αυτό περιμένουν να μου απαντήσει ότι είναι ψευδέ. Όταν λέμε διεύθυνση αντικειμένου, σαν αυτό που κάναμε προηγουμένω, έτσι που πήγαμε και τυπώσαμε τη διεύθυνση αντικειμένου σε αυτό εδώ το παράδειγμα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο αυτό εδώ το προγραμματάκι το οποίο θα στα ξεδιαλύνει λίγο στο κεφάλι σου. Έχουμε το ispy e αυτό εδώ, πηγαίνω και ορίζω μια κλάση η οποία περιέχει απλώς ένα χ και αμέσως μετά πηγαίνω και φτιάχνω ένα object 1 το οποίο περιέχει το 2, το object 2 το αρχικοποιώ με το 3 και μετά βάζω το omicron 3 να είναι ίσο με το omicron 2. Εδώ τώρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μνήμη τι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή, το όμικρον 1 φτιάχνεται ένα καινούργιο αντικείμενο ωραία, το όμικρον 2 φτιάχνει ένα καινούργιο αντικείμενο ωραία, το όμικρον 3 όμω δεν είναι καινούριο αντικείμενο. Προσοχή, κάνοντα την ανάθεση, έχω ισότητα αναφορών όπω έχουμε πει έτσι. Δηλαδή το όμικρον 3 θα πάει και θα μπει σαν ετικέτα πάνω σε αυτό το οποίο δείχνει και το όμικρον 2. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα εδώ πέρα έχω, 3 αντικείμενα, έχω δύο αντικείμενα και έχω τρει αναφορέ. Αν το τρέξω τώρα αυτό εδώ, θα παρατηρήσουμε κιόλα την αλήθεια αυτού του ισχυρισμού. Δηλαδή βλέπει ότι το ID του όμικρον 1 είναι αυτό εδώ. Το id του Ω2 είναι αυτό εδώ και το id του Ω3 είναι ίδιο με το id του Ω2. Τώρα, να δούμε λίγο με το, με το τελεστή is τι γίνεται. Στον τελεστή is λοιπόν, Ω1 is Ω2. False βεβαίως, διότι δεν έχουν την ίδια διεύθυνση, δεν είναι το ίδιο αντικείμενο. Ω2 is Ω3. Ναι είναι η απάντηση, γιατί έχουν την ίδια διεύθυνση. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Α, και αυτό που σα έλεγα πριν, το 1-2 είναι ίδιο με το 1-2 false αυτό, δεν ισχύει βεβαίω, διότι ξέρουμε ότι αυτά είναι διαφορετικά αντικείμενα. Τώρα, ελέγχουμε αν δύο αντικείμενα έχουν τις ίδιες τιμές με τον τελεστή ίσον. Πρόσεξε τώρα, ο τελεστής διπλό ίσον, γενικώ αυτό το οποίο κάνει, είναι ότι ελέγχει αν οι δύο τελεστέ, αυτό που είναι αριστερά και δεξιά, είναι, έχουν τις ίδιες τιμές. Αυτό θέλουμε να επαληθεύσουμε. Το έχουμε δει να δουλεύει σωστά με τις λίστες, το έχουμε δει να δουλεύει σωστά με τα strings, το έχουμε δει να δουλεύει σωστά γενικώ, έτσι. Οπότε προσοχή στη διαφορά, η ίδια διεύθυνση το is, έτσι. Ε, από την άλλη μεριά ισότητα είναι ότι έχουν τις ίδιες τιμές. Πάμε λίγο στο προγραμματάκι μας πάλι. Παρατηρούμε ότι το print 1-2 ίσουν με το 1-2 στις λίστες δουλεύει μια χαρά. Και μετά πάμε λίγο πάλι στα αντικείμενα, φτιάχνω ένα object 1 το οποίο είναι με το 1, το object 2 πάλι με το 1 και ελέγχω αν το object 1 είναι ίσο η ίδια αναφορά με το object 2 και μου βγάζει false προσοχή, έτσι δεν ισχύει πουθενά, κάθε αντικείμενο το οποίο κατασκευάζουμε έχει τη δική του διεύθυνση. Αμέσως μετά έχουμε, βάζω τον τελεστή της ισότητας να τον επαληθεύσω και ισχύει ότι το όμικρον 1 είναι ίσο με το όμικρον 2, παρόλο που θα περιμέναμε να βγει ναι, δεν δουλεύει σωστά όπως βλέπεις, βγαίνει false. Και αυτό πρέπει επίση να διορθωθεί. Στην πραγματικότητα, σε μια κλάση την οποία φτιάχνει ο χρήστη, ο χρήστη πρέπει να πηγαίνει προγραμματιστικά να ορίζει, με τρόπο που θα δούμε σε επόμενο μάθημα, πάλι είναι με Dunder Method τέτοια. Ε, ότι τι πρέπει ακριβώ να ελέγξει για να επαληθεύσει ότι δύο αντικείμενα είναι ίσα μεταξύ του. Οπότε για την ώρα δεν δουλεύει. Εσύ πρέπει να μάθει όμω τώρα ότι ο επιτελεστή ίσον πάντα πρέπει να δουλεύει σωστά και θα πρέπει να επιστρέφει true αν οι τιμέ που περιέχει μέσα του αυτό το αντικείμενο είναι ίσε με τι τιμέ του άλλου τελεστέου που βρίσκεται στη δεξιά μεριά του ίσου. Εντάξει. Για την ώρα δεν δουλεύει σωστά λοιπόν στην κλάση χρήστη που έχουμε μπροστά μα, αλλά θα το διορθώσουμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε ακόμα μία συνάρτηση τώρα η οποία είναι συναρπαστική και χρησιμοποιώντα τη με κοψότητα μπορούμε να κάνουμε παπάδε με αυτή τη συνάρτηση. Δηλαδή, είναι μία συνάρτηση η ζήτητα, η οποία Ελέγχει αν το πρώτο όρισμα είναι του τύπου δεδομένων του δευτέρου ορίσματος. Παρατήρησε, του βάζω η σύσταση και αμέσω μετά μια λίστα και το ρωτάω, είναι αυτό λίστα και μου απαντάει βεβαίω true. Για να δούμε λίγο εδώ στο παραδειγματάκι. Βάζω είναι η λίστα, αυτή η ένα-δύο είναι πράγματι λίστα και θα μου απαντήσει αμέσω το πρόγραμμα true. Μετά ρωτάω, είναι το object 1 my class και μου απαντάει ότι είναι επίσης true και μετά ε, ρωτάω αν είναι το object ένα float και μου βγάζει false και ρωτάω αν η λίστα 1-2 ανήκει σε κάποιον από αυτούς τους τύπους δεδομένων. Δηλαδή μπορώ να βάλω και σε ένα tuple πολλούς τύπους δεδομένων και θα μου απαντήσει ε, true ή false αν το object που είναι το πρώτο όρισμα ανήκει σε κάποιον από τους τύπους δεδομένων του δεύτερου ορίσματος. Πάρα πολύ συναρπαστική η συνάρτηση αυτή. Σκέψου μόνο κάτι, ότι μπορεί να φτιάξεις μια συνάρτηση που να παίρνει απόξω κάτι Απ' έξω παίρνει μόνο μια αναφορά. Δεν ξέρει τι θα σου έρθει στην πραγματικότητα. Έτσι. Οπότε με αυτήν εδώ τη συνάρτηση μπορεί να ελέγχει τον τύπο δεδομένων αυτού του, νου του κολοκυθιού το οποίο σου ήρθε απ' έξω. Και ανάλογα με το τι σου ήρθε να κάνει τελείω διαφορετικέ ενέργειε. Είναι ένα χαρακτηριστικό πολυμορφισμού και μάλιστα πολύ ισχυρού, το οποίο θα το συναντήσουμε εκτενώ σε προχωρημένα μαθήματα. Φύγεσαι. Ωραία. Και τώρα, δύο συχνέ ερωτήσει πού κατασκευάζουμε μια κλάση. Θεωρείται καλή πολιτική να έχουμε κάθε κλάση σε ένα ξεχωριστό module. Σημαντικό αυτό. Ε, θα το συναντήσουμε τώρα στα προτζεκτάκια που θα κάνουμε στη συνέχεια, που θα κάνουμε πιο σοβαρά προγράμματα. Είναι καλό μια κλάση να βρίσκεται στο δικό της module. Πότε κατασκευάζουμε μια κλάση. Αυτή τώρα είναι μια ερώτηση η οποία δεν έχει απάντηση. Εντάξει, δηλαδή είναι η ερώτηση που πάντα θα σε προβληματίζει όταν θα φτιάχνεις ένα μεγαλούτσικο πρόγραμμα. Πρέπει να το κάνω αυτό ή να το παρατήσω σε έναν απλό τύπο δεδομένων. Αυτή την ερώτηση πάντα θα σε προβληματίσει. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση εδώ. Το σύνθεση είναι ότι αν κάτι είναι ενοιολογικά αυτόνομο, πρέπει να είναι μία κλάση. Αλλά πάντα τώρα έχει το δίλημα γιατί από τη μία μεριά, αν φτιάξει κλάση, έχει ένα προγραμματιστικό κόπο παραπάνω. Αν δεν τη φτιάξει την κλάση, μπορεί να μην μπορεί να το χειριστεί, αν α πούμε τα δεδομένα αυξάνονται που πρέπει να διαχειριστεί. Οπότε η εμπειρία με τη λύση πολλών ασκήσεων, και αυτό είναι και ο λόγο που έβαλα πολλέ ασκήσει σε αυτό το μάθημα, θα βοηθήσει να παίρνουμε μια πιο σωστή απόφαση. Αυτά λοιπόν σαν σημαντικέ παρατηρήσει, μιλήσαμε για το self, μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά classes, είδαμε ένα preview των Dunder Methods, τα οποία θα αφιερώσουμε ξεχωριστό μάθημα. Επίσης μιλήσαμε για το DEL και για, τους, για τον τελεστή το IS και το ISON και το Ease INSTANCE. Κάναμε αρκετή δουλειά σε αυτή τη διαφάνεια, μαζέψαμε πολλές πληροφορίες. Εδώ πρακτικά κλείνει το μάθημα και από εδώ και μετά έχουμε να λύσουμε μόνο ασκήσεις.